Καλησπέρα σας κύριε Στεφανουδάκη. Θα ήθελα να σας υποβάλω κάποια ερωτήματα για λογαριασμό του νημερωτικού ιστολογίου γραφίδα της Ιττικής. Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στο σχολικό αθλητισμό. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε στην νεολαία μας? Καταρχάς να πούμε για αυτή τη εβδομάδα ότι είναι μια ευκαιρία για όλους τους μαθητές να γνωρίσουν και τα Ολυμπιακά αλλά και για τα Παραολυμπιακά αθλήματα. Αυτό που περνάμε εμείς όλοι που επισκεφτόμαστε στο σχολιά, όλοι οι αθλητές, είναι ότι είναι εκεί το εφαγωνιζόμαστε, αλλά ο αθλητισμός μας αποτρέπει από πολλές και κακές κακοβολιές. Πόσο αλλάζει τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας το μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες? Υπάρχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα? Σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Σίγουρα σου δίνει μεγαλύτερο φορτίο στην καθημερινότητά σου λόγω που αναγνωρίζεσαι. Έχεις περισσότερες ευθύνες απέναντι στην κοινωνία, αλλά το κυριότερο απέναντι στα παιδιά, τα καινούργια παιδιά που σε έχουν σαν πρότυπο. Έχεις ευθύνη να δώσεις σωστές αρχές. Η αναπηρία είναι τελικά ένα μεγάλο σχολείο? Και αν ναι, εσάς τι σας δίδαξε? Η αναπηρία είναι ένα κομμάτι που είναι σαν καυτή πατάτα που λένε, γιατί πρέπει είναι πώς θα το δεις και πώς θα το εκφράσεις απ' έξω στην κοινωνία. Θα το δεις ότι τώρα πια τελειώσανε όλα ή τώρα πια σφίγγουμε τα δόντια και πάμε μπροστά. Για μένα προσωπικά είναι σφίγγουμε τα δόντια και πάμε μπροστά. Και αυτό προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά τα καινούργια που δυστυχώς θα βρεθούν στη θέση που είμαι εγώ, αλλά και σε παιδιά που έχουν γεννηθεί με κάποια αναπηρία. Τι θα θέλατε να πείτε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά τόσο με την κοινωνική καχυποψία? Είναι ο αθλητισμός λύση? Ο αθλητισμός είναι ένα παράξενο πράγμα. Μάλλον να πούμε ότι ο αθλητισμός είναι καλός να τον εντάξουμε στη ζωή μας γιατί μας δίνει σε πολλά πράγματα λύση. Αυτό που ίσως να μην είναι το ίδιο πράγμα είναι ο πρωταθλητισμός. Έχει μεγάλη διαφορά ο αθλητισμός με τον πρωταθλητισμό. Ο θεσμός των Παραολυμπιακών Αγώνων δίνει ευκαιρίες ή και διαχωρίζει? Θεωρώ ότι εξαρτάται από τον κάθε αθλητή το πόσο πολύ θα αλλάξει σαν άνθρωπος, αν θα αλλάξει τα πιστεύω του, επειδή θα βρεθεί σε ένα υψηλό σκαλοπάτι και μιλάμε σκαλοπάτι παγκοσμίως. Γιατί όταν θα καταφέρεις να πας στους Παραολυμπιακούς ή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πάει να πει ότι έχεις πάρει ήδη το εισιτήριο σε όλο τον πλανήτη. Άρα λοιπόν έχεις πάρει ήδη τη μεγαλύτερη διάκριση που θα μπορούσες να πάρεις. Και αν θα καταφέρεις να διακριθείς, ακόμα κάτι πιο σημαντικό. Άρα είναι το πώς θα το διαχειριστεί ο κάθε αθλητής και ο κάθε άνθρωπος που θα βρεθεί σε αυτή τη φάση της ζωής του. Επισκέπτεστε τα οχυρά Ρούπελ και την περιοχή συμμετέχοντας σε κάποιο πρόγραμμα ή ιδιωτικά? Ιδιωτικά, απλά σήμερα που είχαμε την τιμή να τα επισκεφτούμε ήταν κάτι πολύ σημαντικό και αυτό που θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που γνωρίζουν τα οχυρά Ρούπελ αλλά και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να φέρουν τα παιδιά τους και η ιστορία μας να μην θάφτεται γιατί δυστυχώς αυτή η ιστορία έχει ξεχαστεί. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την περιοχή της Ιττικής? Είναι πανέμορφος τόπος, εγώ τον επισκέφτομαι τακτικά και θα συνεχίσω να τον επισκέφτομαι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα που δεν σας ρώτησα σχετικά με τον καλό σας φίλο εδώ, τον αρχιλοχία πεζικού, τον Παύλο Κορονίδη? Παύλος Κορονίδης είναι ένας απίστευτος άνθρωπος, αδερφικός φίλος. Είχα τη χαρά και την τιμή να υπηρετούμε μαζί, άρα λοιπόν θα συνεχίσω για χατήρι να επισκέφτομαι τον τόπο σας και επειδή είναι φίλος μου, αλλά και επειδή σε αγαπάω τον τόπο μου, τον τόπο του. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε κύριε Στεφανουδάκη. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.